Λοιπόν, τι έχουμε μετά την Πανόλη, όπου υπήρξε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με την. Ορίστε. Παρακαλώ, τα παιδιά της αλλαγής ανήμερα. Προχωρήστε. Είναι θεσμός πλέον τα παιδιά της αλλαγής. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μετά την Πανόλη που ήταν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ήρθε και η Ευλογιά, η οποία δεν κατάφερε από ό,τι φαίνεται να περιοριστεί, αφού κλείνουν τα σφαγεία για 10 με 15 μέρες και αυτό θα έχει τεράστιες επιπτώσεις στην παραγωγή και στις τιμές. Mm. Πού έχουμε εντοπίσει ήδη την Ευλογιά? Δυτική Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και στη Θράκη, και σήμερα επιβεβαιώνεται στη Μαγνησία. Θέλω να σας πω ότι συγκριτικά με την Πανόλη είναι πολύ πιο μεταδοτική. Δηλαδή, ακόμα και ένα πουλάκι, αν πάει να φάει τριφύλλη, μπορεί να τη μεταδώσει. Έχουμε όμως και περισσότερα να μας πούν οι αρμόδιοι, καθώς σήμερα έχουμε έκτακτη σύσκεψη στο Υπουργείο για να συζητήσουν για το συγκεκριμένο θέμα, που θα είναι και η παραγωγή φέτας. Θέλω να σας θυμίσω ότι το 40% της ελληνικής φέτας παράγεται στην Ελασσόνα, που κινδύνευσε από Πανόλη. Θα δούμε αν θα κινδυνεύσει και από Βασικά, μια καλημέρα στο φίλο μας, τον Θωμά Μόσχο, τον ευγενοτρόφο, τον φίλο μας που τον συμβουλευόμαστε συχνά πυκνά. Φυσικά. Είναι μαζί μας. Καλημέρα, κύριε Μόσχο. Καλημέρα. Καλημέρα. Και στον κύριο Κορασίδη θα είναι στη σύσκεψη ο κύριος Κορασίδης, ο οποίος θα είναι στη σύσκεψη. Για πέστε μας, κύριε Μόσχο, περιγράψτε μας λίγο το πρόβλημα για να το καταλάβουμε. Η Ευλογιά είναι μια πολύ δύσκολη αρρώστια. Και σε σύγκριση με την Πανόλη, που η Πανόλη κρατάει 2-3 μέρες στα σφάγια των ζώων ή έξω εκτεθειμένη στο περιβάλλον, η Ευλογιά κρατάει 6 μήνες. 6 μήνες. Δηλαδή, ναι. Αν περάσει ένα μολυσμένο κοπάδι από ένα τριφύλι και αφήσει τον ιό, 6 μήνες ο ιός θα είναι εκεί. Με αποτέλεσμα, όταν κοπεί η ζωοτροφή και πουληθεί, άθελά του και ο παραγωγός να μεταφέρει την ασθένεια. Κύριε Μόσχο, αν το αντιληφθείτε όμως, 6 μήνες παγώνουν όλα για τον κοινοτρόφο. 6 μήνες παγώνουν όλα. Εκεί που θα βρεθεί η Ευλογιά, μέχρι να καθαριστεί και να απολυμανθεί και ο σουτάρος στάβλος. Καταστροφή είναι αυτό. Ναι, καταστροφή είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ εντοπίστηκε εγκαίρως η Ευλογιά στον Εύρο από όπου ξεκίνησε, μεταδόθηκε στη Καβάλα και στις Σέρες, το οποίο δεν ξέρουμε πώς ακριβώς έγινε. Και τώρα ξαφνικά έχει μεταπηδήσει 3-4 περιφέρειες και έχει φτάσει στη Κόρινθο και στη Μεσσηνία. Για τα ζώα τι σημαίνει αυτό? Για τα ζώα σημαίνει όποια ζώα προσβληθούν, 80% του κοπαδιού θα νοσήσει και θα ψοφήσει σίγουρα. Όχι ρε παιδί. 80%? Είναι τρελή καταστροφή αυτή τώρα. Ναι, ναι. Και το εξάμηνο που λέτε, κύριε Μόσχο, είναι πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν ξέρω πώς μπορείτε να τα επεξέλθετε εσείς μετά. Είναι αλυσίδα όλο αυτό, έτσι. Ξεκινάνε από αυτούς τους ανθρώπους να χάσουν το βιό τους, μετά πάνε στον καταναλωτή. Είναι τεράστια ζημιά. Αυτό που δεν έχουν καταλάβει, μάλλον οι αρμόδιοι, όχι που δεν έχουν καταλάβει, δεν έχουν δώσει τόση σημασία, είναι ότι η Ευλογιά μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα. Είναι πολύ δύσκολη ασθένεια, γιατί δεν την πιάνουν και τα απολυμαντικά. Και αν γίνει το μπαμ, ειδικά σε περιοχές που είναι κοντά η μία μονάδα με την άλλη, θα αρχίσουν να χάνονται ζώα και μονάδες το ένα μετά το άλλο, που σημαίνει ότι κάπως πρέπει να περιοριστεί άμεσα με σωστά μέτρα και με διαβούλευση με τους κτηνοτρόφους, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Για άλλη μια Πώς φορά, μπορεί δηλαδή, να το περιορίσει, τι πρέπει να κάνει? Η δική μας η πρόταση είναι να γίνουν εμβολιασμοί κατά της Ευλογιάς γύρω-γύρω από τις ζώνες επιτήρησης, ώστε να σταματήσει η μετάδοση της ασθένειας εκεί πέρα. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή... Στα ζώα είναι εμβολιασμοί, συγγνώμη που ρωτώ για να καταλάβω. Στα ζώα είναι εμβολιασμοί. Το εμβόλιο υπάρχει διαθέσιμο στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Εμβολίων. Υπάρχουν 500.000 δόσεις και μπορούν να παράξουν άλλες τόσες άμεσα. Αλλά η κυβέρνηση δεν μας έχει καλέσει σε διαβούλευση εμάς κτηνοτρόφους, έχει καλέσει όλους τους άλλους. Αφήνει για άλλη μια φορά κτηνοτρόφους απ' έξω. Κύριε Μόσχο, είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, όπως το περιγράφετε, μπορεί δεκάδες κτηνοτρόφοι να χάσουν όλη την παραγωγή τους και μετά να ανέβουν και οι τιμές εδώ στον καταναλωτή, αλλά και στα παράγωγα. Δηλαδή, να έχει πρόβλημα ακόμα και η φέτα, σωστά? Οι τιμές στον καταναλωτή θα ανέβουν σίγουρα. Γιατί και αυτή τη στιγμή και η Ισπανία και η Γαλλία αντιμετωπίζουν και αυτοί ασθένειες. Και στη Ρουμανία δεν έχει τελειώσει ακριβώς η Πανόλη εκεί πέρα και οι περιορισμοί. Αλλά δεν υπάρχει μεγάλο ζωικό κεφάλαιο. Και στην Ελλάδα, στις περιοχές όπου έχει αυτή τη στιγμή Ευλογιά, είχαν γένα και τώρα θα ήταν να σφάξουν αρνιά και να ξεκινήσουν την παράδοση γάλακτος. Δηλαδή θα ξεκινήσει μεγάλη ποσότητα παραγωγής γάλακτος. Να ρωτήσω κάτι, ποιους έχει καλέσει το Υπουργείο τώρα στη διαβούλευση? Από ό,τι γνωρίζω, έχει καλέσει τη διαπαγγελματική κρέατος, τη διαπαγγελματική φέτας, την ΕΘΕΑΣ, την οποία θα μας πει περισσότερο ο κ. Κορασίδης. Τι είναι η ΕΘΕΑΣ, κύριε Κορασίδη? Μ' ακούτε? Βεβαίως. Τι είναι η ΕΘΕΑΣ?
Η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Ελλάδος είναι το παλαιό όργανο των συνεταιρισμών. Μάλιστα. Ποια είναι, είναι αρμόδια όμως. Είναι αρμόδια. Αρμόδια είναι η ΕΘΕΑΣ. Δεν είναι αρμόδια η ΕΘΕΑΣ. Η ΕΘΕΑΣ είναι Ένωση Συνεταιρισμών. Το Συνδικαλιστικό Όργανο των Κτηνοτρόφων είναι ο Σύνδεσμος Ελλήνων Κτηνοτρόφων. Θα έπρεπε να ήσασταν και εσείς να είμαστε και ο κύριος Κορασίδης. Συγγνώμη τώρα. Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών σημαίνει ότι έχει αγρότες και κτηνοτρόφους μέσα. Καλά λέω, κύριε Κορασίδη, ή κάνω λάθος? Έχουμε και κτηνοτρόφους. Εμείς δεν θέλουμε να αποκλείονται και η παραγωγή και το συνδικαλιστικό όργανο. Καλά, συζητάμε αυτό. Θέλουμε να είναι κτηνοτρόφος ο κύριος Μόσχος και άλλοι, δεν είναι μόνο. Που έχουν διαφορετικά προβλήματα στον Ελλάδα. Αν έχει την καλοσύνη να πω δύο πράγματα για αυτό το πρόβλημα. Να το πείτε. Για πείτε μας. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή οδηγούμαστε στην τρίτη επαναλαμβανόμενη κρίση μέσα σε ένα χρόνο. Πέρυσι η πρώτη μεγάλη κρίση στην κτηνοτροφία ήρθε με τη μεγάλη απώλεια ζωικού κεφαλαίου στη Θεσσαλία από τον Ντάνιελ. Μην ξεχνάτε, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη απώλεια από το ζωικό κεφάλαιο. Στη συνέχεια ήρθε η Πανόλη. Μία ασθένεια η οποία μεταδόθηκε πολύ γρήγορα σε πολλές περιοχές της Ελλάδος και πριν συνέλθουμε από την Πανόλη, μια δεύτερη πιο ισχυρή επιδημιολογική ασθένεια, η Ευλογιά, και επίσης αυτή τη στιγμή ακούγεται ότι έχουμε και την τρίτη καταρροϊκό πυρετό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή η κτηνοτροφία και ειδικά η υγρογονωματοτροφία βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Και τα θέματα δεν είναι μόνο, αν το πούμε, διαχειριστικά, πολιτικά, αν θα κλείσουν τα σφαγεία. Είναι μια μικρή λεπτομέρεια. Και επίσης, ποιος θα πάρει τη ζημιά από το κλείσιμο των σφαγείων. Ουσιαστικά μιλάμε για. Τα σφαγεία κλείνουν τώρα προσωρινά για 10 μέρες. Ναι, έτσι ανακοινώθηκε. Αλλά ήθελα να πω το εξής. Ουσιαστικά, με αυτά που είπε ο κύριος Μόσχος προηγούμενα, για να περιοριστεί η ασθένεια χρειάζεται τρεις παράγοντες. Πρώτον, επιστημονική αποτύπωση των ενεργειών. Δεν είναι οι ειδικοί πρέπει να μιλήσουν πρώτα. Αυτά μέτρα, επειδή είναι πολύ μεταδοτικές, άρα χρειάζεται να πούμε ισχυρά περιοριστικά και απολυματικά μέτρα. Άρα ουσιαστικά μιλάμε για ένα. Το κλείσιμο των σφαγείων είναι ένα μίνι παραγωγικό lockdown στην κτηνοτροφία. Αυτό λοιπόν δεν πάνε το δεχτούν οι κτηνοτρόφοι και να πάρουν όλη τη ζημιά. Να ρωτήσω κάτι. Για τους υποκαταναλωτές είναι επικίνδυνο όλο αυτό? Όχι. Ευτυχώς αυτές οι ασθένειες δεν αφορούν αποκλειστικά το ζωικό κεφάλαιο, δεν μεταδίδονται μέσω των ζωικών προϊόντων, δηλαδή κρέατος και γάλακτος στους καταναλωτές. Εκείνο όμως που παθαίνει ο παραγωγός και πώς επηρεάζουν οι καταναλωτές είναι ότι καταστρέφεται ολόκληρη η εκμετάλλευση του. Δηλαδή, αν το συζητάμε, η Ευλογιά πρέπει να σφαχτούν όλα τα ζώα. Δεν το συζητάμε, είναι τεράστια καταστροφή. Το συζητάμε κάτι. Μα το εξήγησε ο κ. Μόσχος. Καθαρό είναι αυτό. Εμολυψίες γίνονται, κύριε Κορασίδη. Ναι, οι μονιτικές αυτή τη στιγμή είναι πολύ, από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχουν, γιατί αν αυτό το μέτρο ήταν σωστό ή αποτελεσματικό, ναι. Και εδώ πρέπει να δούμε ότι όπως και στο COVID φάνηκε ότι δεν είχαμε τους κατάλληλους επιστημικούς γιατρούς, το ιατρικό προσωπικό έλειπε, το νοσηλευτικό προσωπικό έλειπε, έτσι και εδώ φαίνεται ότι μία ασθένεια δεν μπορεί να την καταπολεμήσει με διοικητικά μέτρα αν έχεις τους επιστήμονες. Όλες οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες, οι κτηνιατρικές και οι ζωοτεχνικές για τον εντοπισμό και τη συμβουλή στους αγρότες λείπουν. Είναι αποστελεχωμένες. Αποστελεχωμένες. Υπάρχουν κενά δηλαδή. Δεν είναι το πρόβλημα με το να κλείσουν τα σφαγεία. Γιατί μεταφέρουμε απλώς το κόστος του κτηνοτρόφου. Δηλαδή να ήταν ανοιχτά τα σφαγεία έπρεπε. Δεν το κατάλαβα. Θα έπρεπε να είναι ανοιχτά τα σφαγεία. Δεν σας ακούω. Λέω δεν το κατάλαβα. Θα έπρεπε να είναι ανοιχτά τα σφαγεία δηλαδή. Θέλω να πω ότι δεν είναι το μόνο μέτρο. Εντάξει, άλλο αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, σημαντικό θέμα, να περιμένουμε άμεσα την αύξηση των τιμών εμείς, σε επόμενες μέρες. Αυτό λοιπόν, αν ληφθούν σωστά μέτρα, θα οδηγήσει σε τόση παραγωγή και θα έχει επίπτωση και στο εισόδημα των κτηνοτρόφων και στο εισόδημα των καταναλωτών. Κύριε Μόσχο, κουνήσετε και εσείς το κεφάλι σας εδώ. Ναι, αυξάνατε. Εγώ θέλω να προσθέσω και κάτι τελευταίο, αν γίνεται. Και να κλείσουμε αυτό, ναι. Ότι αυτό που είπε ο κύριος Κορασίδης, ότι δεν μπορεί η κυβέρνηση να περιορίσει την ασθένεια, ακόμα δεν έχει βγει κάποιος να μας πει ή να μας εξηγήσει πώς η ασθένεια μεταφέρθηκε κυριολεκτικά από την Αλεξανδρούπολη ή από τις Σέρες στην Κόρινθο και στη Μεσσηνία. Έχει προσπεράσει 3-4 περιφέρειες, σας ξαναλέω, που σημαίνει ότι ή κάποιος έχει κουβαλήσει παράνομα ζώα ή κάποιος έχει κουβαλήσει παράνομα ζωοτροφές από ζώνες επιτήρησης. Σωστό. Και έχει μολύνει άλλους ανθρώπους. Υπάρχει σωστό, μεγάλο θέμα, το οποίο μακάρι να απαντηθεί. Πότε εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα, κύριε Μόσχο? Νομίζω έχει 2 μήνες τώρα που εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα και αυτή τη στιγμή είμαστε στα 98. Αλλά
Θέλω να πω κάτι τελευταίο. Δεν γίνεται η κυβέρνηση, αυτό που είπε πριν ο κ. Κορασίρης, πρέπει να συμβουλευτεί τους επιστήμονες, αλλά μετά αυτά που θα πρέπει να εφαρμόσει, πρέπει να τα εφαρμόσει στους κτηνοτρόφους. Χωρίς κτηνοτρόφους, στη διαβούλευση, συνεργασία να μην περιμένει. Θα πέσει τώρα σε τείχο η κυβέρνηση. Εντάξει τώρα, μην ξεκινάμε έτσι τώρα. Προφανώς να συμμετέχει, αλλά μην ξεκινάμε. Δεν είναι θέμα να τσακωθούμε με την κυβέρνηση. Δεν ξεκινάμε. Η κυβέρνηση τώρα μην μου το λέτε έτσι. Είναι σαν να λέτε με τη μία πάνω τσακωθώ. Εκεί είναι το θέμα. Εγώ δεν το λέω σε εσάς. Μα και εγώ σας απαντώ. Σαν καταναλωτή σας απαντώ. Εμένα δεν με νοιάζει να τσακωθείτε εσείς με την κυβέρνηση. Εμένα με νοιάζει να βρεθεί λύση. Και πιο πολύ εσάς πρέπει να ενδιαφέρει. Για να βρεθεί λύση, πρέπει η κυβέρνηση να συνεργαστεί με τους κτηνοτρόφους. Ωραία, να συνεργαστεί. Αλλά μην ξεκινάτε να μου λέτε απέσαι τείχο. Είναι σαν να λέτε πάνω τσακωθώ. Δεν είναι κανονικό αυτό. Θα πέσει. Καλά, εντάξει τώρα. Αναμένουμε τι θα γίνει σήμερα, λοιπόν. Αναμένουμε τι θα γίνει σήμερα στο Υπουργείο. Κύριε Κορασίδη, ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Μόσχο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Πάντω λοιπόν, το καταναλωτή δεν απασχολεί να πλακωθεί ο συνδικαλιστή με την κυβέρνηση. Όχι, ναι. Να βρεθεί μια μέση λύση. Η λύση το θέμα. Λοιπόν, και οι άλλοι να του καλέσουν και οι άλλοι μην λένε θα πέσει τείχο. Γνώμη μου. Ναι, ο διάλογο πρέπει να γίνει. Γιατί όταν με νοιάζει εμένα. Στο σούπερ μάρκετ. Πάτε τώρα, μιλάμε κανονικά, παιδιά.